Φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε στο κανάλι μας. Ο Τηλεορασάκιας σας έχει άλλο ένα spoiler της αγαπημένης μας σειράς του Μέγκα, «Η Γη της Ελιάς». Η Αφροδίτη προειδοποιεί, θα πεθάνεις. Η Αφροδίτη προειδοποιεί τη Θεοδόρα στη σειρά «Η Γη της Ελιάς» πως αν δεν μιλήσει για τα τραύματά της από το ξύλο, θα βρεθεί νεκρή. Η Θεοδόρα συνεχίζει να τρώει ξύλο από το βασανιστή σύντροφό της και ο φόβος την κυριεύει. Η κοπέλα τρέμει να του πει να χωρίσουν, καθώς φοβάται πως θα τη σκοτώσει. Η Αφροδίτη, βλέποντας για άλλη μια φορά τα σημάδια πάνω στο σώμα της, πιέζει τη Θεοδόρα να αναφέρει τον ξυλοδαρμό της στην αστυνομία, αλλά εκείνη αρνείται τα πάντα. Την ίδια ώρα, η Μαργαρίτα επιστρέφει από την Ιταλία πολύ ενθουσιασμένη με το σεμινάριο που παρακολούθησε. Η Μαργαρίτα, όταν επιστρέφει στη Μάνη, η Αφροδίτη σπέβδει να την ενημερώσει για τον ξυλοδαρμό της Θεοδόρας. Η Αφροδίτη μάλιστα θα προειδοποιήσει τη Μαργαρίτα πως αν η Θεοδόρα δεν μιλήσει, κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη και νεκρή από τον αδίστακτο σύντροφό της. Στο μεταξύ, η Μαργαρίτα εξακριβώνει και από την αστυνομία ότι η Θεοδόρα υπέστη ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της. Αργότερα, της κάνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα και την αναγκάζει να της υποσχεθεί ότι θα τον χωρίσει. Η Θεοδόρα θα πάρει την απόφαση να τον χωρίσει, αλλά οι συνέπειες θα είναι δραματικές. Ο βασανιστής σύντροφός της θα την ψάχνει παντού. Η Μαργαρίτα και η Θεοδόρα αποφασίζουν να μετακομίσουν για λίγο στην Αθηνά για να χάσει εκείνος τα ίχνη τους. Ωστόσο, παρακολουθώντας την, θα βρει τη Θεοδόρα και θα προσπαθήσει να της επιτεθεί. Ο Τζον όμως είναι εκεί και θα το σαπίσει στο ξύλο. Οι περιπέτειες όμως δεν σταματούν εδώ για τη Θεοδόρα. Σίγουρα, τα επόμενα επεισόδια του τέταρτου κύκλου της αγαπημένης μας σειράς αναμένονται συγκλονιστικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα spoilers που ανεβάζουμε.